Θα ήθελα με βάση την τοποθετήσεις που έκανε η Ελένη Λουρή και η κυρία Παπαδοπούλου, θίξανε και οι δύο ένα ζήτημα πολιτικής τοποθέτησης ή μη του ήρωα, και επίσης η Ελένη Λουρή το θεώρησε σαν δυστυχία το ότι ο άνθρωπος αυτός ο 49χρονος επιστρέφει σε αυτόν τον τόπο πάλι μέσα στον πόλεμο, γιατί δεν έχει πού να πάει. Κατάλαβα από τη δική σου τοποθέτηση, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει ίσως να το θεωρήσουμε δυστυχία, διότι όπως περιέγραψες αυτούς τους ανθρώπους της ανατολικής πλευράς της χώρας, είναι μέσα κάπως χαρακτηριολογικό στοιχείο το ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι κάπως βαργή, κάπως ίσως λίγο μονόχνοτη. Δηλαδή, είναι ένα είδος ζωής αυτό, ότι δεν παίρνουν θέση, δεν τοποθετούνται πάνω σε αυτή την σύγκρουση. Εγώ, είναι έτσι τα πράγματα. Για να απαντήσω αυτό το ερώτημα, εγώ θα καταφύγω σε μια άλλη επιστήμη, η οποία είναι μακριά από την ιστορία, μακριά και από την λογοτεχνία, είναι η επιστήμη της γεωγραφίας. Για να καταλάβετε και τη ρωσική λογοτεχνία και τον ρωσικό πολιτισμό και τον Ρώσο άνθρωπο, ή αν θέλετε και αυτό που έχουν συνηθίσει να αποκαλούν ρωσική ψυχή, έτσι, που είναι κάτι που το ψάχνουμε όλοι εδώ και αιώνες και δεν το βρίσκουμε τελικά, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τη γεωγραφία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ζήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικό προς τον άνθρωπο και δύσκολο. Η καλλιεργητική περίοδος κρατάει από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Είναι μία φορά τον χρόνο. Οι άνθρωποι εξαρτώνται από τα καπρίτσια της φύσης για το αν θα επιβιώσουν την επόμενη χρονιά. Τον υπόλοιπο καιρό έχουμε βροχές και χιόνια και πάγους. Το πρώτο χιόνι πέφτει τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και λιώνει εκεί γύρω στα μέσα Απριλίου. Οι άνθρωποι είναι υποχρεωμένοι να ζουν περίπου 9 μήνες το χρόνο σε ένα καθεστώς όπου ο ήλιος σχεδόν δεν φαίνεται. Ξημερώνει κατά τις 9.30 και νυχτώνει κατά τις 3.30. Πείτε μου εσείς, αν ζούσατε σε ένα τέτοιο περιβάλλον και αντιμετωπίζετε μια τέτοια εχθρική φύση, αν θα μπορούσατε ποτέ να είστε αυτό που λέμε, έχετε την μεσογειακή αισιοδοξία. Εμείς ξυπνάμε το πρωί, κανένα δυο μέρες είναι μουντός ο καιρός, ας πούμε, και τρελαινόμαστε. Έχουμε συνηθίσει το φως. Ναι, θα έλεγα ωστόσο ότι το ίδιο ισχύει και για τους Σουηδούς και τους Νορβηγούς και τους όσον αφορά τη φύση και τη γεωγραφία. Βεβαίως, μόνο που εκεί πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Οι Σουηδοί, οι Φιλανδοί, οι Δανείοι, οι Νορβηγοί είναι Προτεστάντες ή Καθολικοί. Είναι τελείως διαφορετική η προσέγγιση του είναι από αυτή της Ορθοδοξίας και προκύπτει από μια τελείως διαφορετική προσέγγιση, μια διαφορετική, τελείως διαφορετική πρόσληψη του χρόνου. Για τον Ρώσο, ο οποίος είναι γαλουχημένος μέσα από την Ορθόδοξη Ανατολική Παράδοση, ο χρόνος χωρίζεται στο πριν και στο μετά. Δηλαδή, είναι ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παρουσία. Η πρώτη παρουσία, ανάμεσα μάλλον στο προπατορικό αμάρτημα και στη δεύτερη παρουσία. Ο ενδιάμεσος χρόνος για τον Ρώσο, όπως και για τους υπόλοιπους Ορθόδοξους, και εδώ έχουμε πολλά κοινά εμείς, ως παιδιά της ίδιας παράδοσης, ανατολικής παράδοσης, ο ενδιάμεσος χρόνος μέχρι την επόμενη έλευση του Χριστού και την λύτρωση και την κατάταξη των ανθρώπων εκ δεξιών ή εξ ευγονίμων, είναι χρόνος όπου θα υπάρχουν βάσανα, δεινά, ταλαιπωρίες, ο άνθρωπος θα υποφέρει κλπ. Έτσι θα καταλάβετε γιατί στη Ρωσία έχουμε τα μεγαλύτερα και τα πιο πυκνά κινήματα χιλιαστικών προσδοκιών. Χιλιαστικών και εσχατολογικών προσδοκιών. Έχει τρομερό ενδιαφέρον η ιστορία των ρωσικών αιρέσεων, των διαφόρων θρησκευτικών κινημάτων που έχουν σχέση με τον χιλιασμό, δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία και τις εσχατολογικές προσδοκίες. Έτσι ίσως θα μπορέσετε να καταλάβετε
και πολλά από τα ρωσικά λογοτεχνήματα του 19ου αιώνα, ή θα μπορέσετε να καταλάβετε και κυρίως έτσι να αντιληφθείτε γιατί το πραξικόπημα των Πολυσεβίκων το 1917 από μια πολύ μεγάλη μερίδα της ρωσικής κοινωνίας τότε είχε γίνει δεκτό ως ένα προάγγελμα της έλευσης του Αντίχριστου. Αν διαβάσετε την ρωσική λογοτεχνία της Διασποράς, δηλαδή των Ρώσων εμιγκρέντων, των Λευκών όπως λέμε, που έφυγαν και πήγανε στη Δύση, θα δείτε ότι είναι γεμάτη από τέτοιες προσδοκίες, ότι ήρθε ο Αντίχριστος, Νάτος, ο Λένιν και τα λοιπά, οι Μπολσεβίκοι, τα όργανά του και επομένως μετά την έλευση του Αντίχριστου, ποιος θα έρθει, θα έρθει ο Χριστός για να καθαρίσει την κατάσταση, να αποκαθάρει την όλη ιστορία και να γίνει η συντέλεια του κόσμου, να μπορέσει επιτέλους η ανθρωπότητα να φύγει από την προϊστορία της και να μπει στην ιστορία της που είναι, θα ξεκινήσει μετά την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Καταλαβαίνουμε έτσι πολύ καλά, Δημήτρη, μας δίνεις ένα πολύ καλό background να το τοποθετήσουμε για να καταλάβουμε την ψυχολογία του Σεργέη Σεργέγιτς. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να σας πω κάτι από τα καθημερινά που ανέφερε ένας συνάδελφος, ένας φίλος εδώ πέρα. Η καθημερινή ζωή. Η καθημερινή ζωή είναι πολύ σκληρή στη Ρωσία. Ιδίως όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές. Οι άνθρωποι εκεί πέρα πρέπει να ζήσουν με τους καρπούς από το περιβόλι που οι ίδιοι με τα χεράκια τους θα φτιάξουν. Είναι από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο θα πρέπει να εξασφαλίσουν τα τρόφιμα της επόμενης χρονιάς. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις πατάτες, τα κρεμμύδια, τα λάχανα. Το κάθε σπίτι έχει ένα υπόγειο έκτασης όσο και το ίδιο το σπίτι. Δηλαδή φτιάχνουν, σκάβουν ένα λάκκο, φτιάχνουν περιμετρικά τα θεμέλια. Την παλιά εποχή βάζανε πασάλους και εκεί πάνω φτιάχνανε, χτίζανε την ίσμπα, ας πούμε, η οποία ήταν από κορμούς κτλ. Τώρα ρίχνουν μπετά και φτιάχνουν ένα υπόγειο το οποίο λειτουργεί ως ψυγείο. Ακόμη και το καλοκαίρι. Και εκεί πέρα θα πάνε τα τσουβάλια με τις πατάτες, τα κρεμμύδια κλπ. Από μέσα Αυγούστου μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε στη Ρωσία είναι, είτε στην Ουκρανία είναι, θα δείτε ότι είναι στα δάση. Θα μαζέψουν τα μανιτάρια, τα οποία είτε θα τα αποξηράνουν, είτε θα τα μαρινάρουν και θα τα βάλουν σε γυάλες και θα τα κατεβάσουν κάτω στο υπόγειο για να μπορούν. Ξέρετε, τα μανιτάρια είναι πρωτεΐνες. Σε βοηθούν να επιβιώσουν. Και μετά θα πάνε στα δάση να μαζέψουν ό,τι φρούτα του δάσους υπάρχουν. Βατόμουρα, σμέουρα, για να κάνουν μαρμελάδες. Γι' αυτό και σε πολλές από αυτές τις περιοχές μέχρι σήμερα η βασική συναλλακτική μονάδα είναι η ζάχαρη και το αλάτι. Δηλαδή τα δύο βασικά προϊόντα με τα οποία μπορούν να συντηρήσουν τρόφιμα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Έτσι να πάω πριν μερικά χρόνια στην περιοχή του Βαλντάι, που είναι βόρειο-ανατολικά της Πετρούπολης, μια περιοχή με πολλές λίμνες κλπ, όπου έχει την έδρα της και η περιβόητη Λέσχη Βαλντάι, το πιο επιδραστικό think tank της Ρωσίας, με τον Λουκιάνο. Και έμεινα σε ένα χωριό το οποίο είχε καμιά δεκαριά σπίτια και ένα μετόχι από ένα μοναστήρι που ήταν λίγο πιο πέρα, ας πούμε, με καμιά δεκαριά τιμωρημένες μοναχές και ένα παππούλι εκεί, παπά. Και όταν τους ρώτησα, μαγαζί δεν υπάρχει, έστω ένα μικρό mini market με τρόφιμα. Α, μου λέει, έρχεται μία φορά την εβδομάδα ένα van. Και λέω, και τι πουλάει αυτό το πράγμα. Μου λέει, ζάχαρη, πώς το λένε, αλάτι, αλεύρι, σπίρτα, ινόπνευμα, μακαρόνια, χύμα, ρύζι, χύμα κτλ. Παίρνουμε αυτά, τα υπόλοιπα μου λέει ότι έχουμε εδώ πέρα. Έτσι ζούνε τον 21ο αιώνα. Σας λέω αυτό και πήγα το... Εγώ αισθάνομαι σαν λαθρεπιβάτης αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω διαβάσει το βιβλίο και δεν νομοποιούμε να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση. Απλώς περιορίζομαι να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες για το επίπεδο της συζήτησης την οποία παρακολούθησα και στέκομαι μονάχα, αν μου επιτρέπετε, σε μια ερώτηση προς τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Μας είπε προηγουμένως για το πώς αντιμετωπίζει την πραγματικότητα η καθημάς έτσι, ανατολή και παράδοση. Δεν πρόλαβε όμως να συμπληρώσει το πώς βλέπουν τα πράγματα οι φίλοι μας οι προτεστάντες στο βορρά εκεί. Αυτό το ερώτημα έχει απαντηθεί από άλλους καλύτερα από μένα. Γι' αυτό και θα σας πω το εξής.
για τον Προτεστάντη με βάση το δόγμα του predestination, δηλαδή του προκαθορισμού που υπάρχει, είναι ένα θεολογικό δόγμα, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος είναι εκ της κατασκευής, ας πούμε, εκ της πλάσεώς του, χρεωμένος να πετύχει και να ευτυχίσει σε αυτή εδώ τη ζωή. Αυτό το κάνανε για τον πολύ απλό λόγο ότι οι κοινότητες των Προτεσταντών στηρίζονται στις εισφορές των μελών και όσο πιο εύπορος είναι το, όσο πιο εύπορο είναι το μέλος της κοινότητας των Προτεσταντών, τόσο μεγαλύτερη είναι η συνεισφορά του στο κοινό ταμείο. Έτσι ξεκίνησε, να θυμίσω, τον Max Weber, όταν μίλησε για την προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού. Από εκεί είναι η διαφορετική πρόσληψη του χρόνου, η διαφορετική αντίληψη του χρόνου. Οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί έχουν τη λεγόμενη Ιουδαϊκή-Χριστιανική αντίληψη, που είναι γραμμική. Ξεκινάει από ένα σημείο, από την πλάση, την έκπτωση, από τον παράδεισο κλπ. Και καταλήγει στη Δευτέρα Παρουσία. Το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην πλάση και στη Δευτέρα Παρουσία είναι η λεγόμενη προϊστορία κατά την Ορθοδοξία. Η ιστορία θα αρχίσει με τη Δευτέρα Παρουσία. Ναι. Για τους Προτεστάντες είναι τελείως διαφορετικό. Εξού και διαφορά του παλιού και του νέου κόσμου που θα έρθει μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής κλπ.